Στην Ελλάδα, για ίδια παραγωγή με την Ολλανδία είναι 10 φορές μεγαλύτερη. Δηλαδή η δική μας έκταση είναι 10 φορές μεγαλύτερη, της Ολλανδίας είναι 10 και η Ολλανδία μας έχει ξεπεράσει 50% φορές παραπάνω. Αυτά, γι' αυτά κάποιος φταίει. Κάποιος φταίει, αλλά είπαμε 25 Ιουνίου, κύριε Παγκυριακόπουλε, όταν πάνε να ψηφίσουν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι αλληλείς, να ξέρουν ποιοι τους κορόιδεψαν. Όχι ελληνική λύση τουλάχιστον. Και επιχειρηματία, σας πω σε μένα τι μου έρχεται, έτσι. Σοβαρότατος επιχειρηματίας, το παιδί γιος Ελληνοαμερικάνου επιχειρηματίας σεβάσμιο στη Νέα Υόρκη, ήρθε εδώ πέρα, έκανε μια εκπληκτική επιχείρηση, ήρθε το lockdown, το πετσόκοψε. Τι έκανε ο άνθρωπος, παινία τέχνας κατεργάζεται. Είχε απέναντι παιδική χαρά. Είχε λοιπόν, επειδή σέβηρε μαργαρίτες αυτό το κεποκτέιλ, πήρε γυάλινα βαζάκια και έδινε τις μαργαρίτες στο Γιάννο Βαζάκι. Μου λέει, είχα το κόστος 20 λεπτά. Έβλεπα τον Βελόπουλο στην Βουλή που έρχεται, που έλεγε έρχεται κρίση, τα κρυβούν τα πάντα, δεν τον πίστευα. Μου λέει σήμερα το πληρώνω 1,20 το βαζάκι. Θα ψηφίσω Βελόπουλο τα κοτώ. Αυτό προ μια εβδομάδα. Αν το να ψηφίσουν τελευταίο με ενδιαφέρει, πραγματικά το λέω γιατί έρχονται δύσκολες στιγμές. Δεν παράγουμε τίποτα, σας λέω. Τίποτα το καταλαβαίνουν κάποιοι αυτό. Τίποτα. Αν δεν αλλάξουμε παραγωγικό μοντέλο, θα βγάζουμε μητσοτάκηδες, τσίπρα και ανδρουλάκηδες που είναι από ένα εργοστάσιο συγκεκριμένο, ανίδεων, ημιμαθών και το χειρότερο επικίνδυνο για την διακυβέρνηση της χώρας. Δεν πάει άλλο. Πώς το πω για να καταλάβετε κάποιοι ότι είναι επικίνδυνοι αυτοί οι άνθρωποι. Και είναι επικίνδυνοι γιατί. Το κάνω από δόλο. Από ότι είναι χωρίς δόλο. Είναι επικίνδυνοι γιατί μέρα με την ημέρα τα χειροτερεύουν τα πράγματα. Δεν κάνουν τίποτα. Σπαταλούν τα λεφτά. Η Νέα Δημοκρατία σπαταλάει λεφτά. Ξέρετε ότι τα περισσότερα κονδύλια από τα μη ανάκαμψη που πηγαίνουν, κύριε Παγκυριακόπουλε, και ας με διαψεύσει η κυβέρνηση. Ξέρετε που πηγαίνουμε. Πού? Στο Υπουργείο Ανάπτυξης, το αντιλαμβάνομαι, και στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Πώς είναι αυτό? Αυτό που σας λέω είναι καρατσεκαρισμένο 100%. Εδώ υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει θέμα. Εδώ υπάρχει τεράστιο θέμα. Στο Ταμείο Ανάκαμψης τα περισσότερα λεφτά πηγαίνουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και δεύτερο κωδικός, δεύτερος κωδικός είναι το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Πολύ χρήμα τρώνε, παιδιά. Πολύ χρήμα. Λαιλασία γίνεται, καταλάβετε το. Τι να σου πω άλλο. Γιατί στο Μεταναστευτικής Πολιτικής για να τάζει τον Ιμπραήμ και τον Χασάν. Αντί να τάζει τον Γιώργο, τον Νίκο, τον Σταύρο. Μα τι πρέπει να σου πω άλλο. Δεν το καταλαβαίνω, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Επιλέξτε επιτέλους και πείτε επειδή ψηφίσω έναν άνθρωπο, ο οποίος μου λέει την αλήθεια, αλλά έχει και μια πρόταση συγκεκριμένη. Πάτε και ψηφίστε τον κάθε Πεδρό. Τον κάθε Πεδρό. Και με τις ΜΚΟ δικαιωθήκατε. Με τις ΜΚΟ δικαιωθήκατε. Τι να δικαιωθείτε. Σημεία και τέρατα. Τι να δικαιωθείτε. Μαύρο χρήμα. Άλλα αντάλλο χρήμα. Διάσημο. Μα οι βουλευτές και οι υπουργοί έχουν δικές τους ΜΚΟ, κύριε Παγκυριακόπουλε. Τι είναι αυτά που λέτε. Δικιά τους μπίζνα καλά οργανωμένη είναι. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δισεκατομμύρια είναι, δεν είναι 5 εκατομμύρια και 10 εκατομμύρια. Δισεκατομμύρια είναι. Σας είπα, πήρανε 50 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουν βιομηχανικό πάρκο στη Θεσσαλονίκη. Δεν έγινε ποτέ, το έφαγαν. Τα έφαγαν τα λεφτά. Ποιοι τα έφαγαν? Θα σας πω τώρα εγώ. Ο υπεύθυνος συγκεντρωσιάρχης στη Βόρεια Ελλάδα, της Νέας Δημοκρατίας, με τους συγκεντρωσιάρχες, συμπτωματικά φίλους του περιβάλλοντος πρωθυπουργού, όλοι μαζί. 50 εκατομμύρια. Πήραν τα λεφτά και όχι βιομηχανικό πάρκο δεν θα γίνει. Τίποτα δεν θα γίνει. Και άλλο ένα είναι κάπου αλλού να γίνει και αυτό δεν θα γίνει πουθενά ποτέ. Φάγαν τα λεφτά, σας λέω. Άντε τώρα να ζήσει ο κύριος Μητσοτάκης με 800 ευρώ. Να δούμε το βίντεο, αν το έχουμε εύκαιρο το, με τον κύριο Μητσοτάκη. Πόσο να ζήσει με 800 ευρώ. Ημέρα ίσως. Στο δικό μας το νόμο το 15, εκτός ότι επέτρεπε στα fans και στους services να μπορούν να κάνουν τους σχεδιασμούς, είχε και τικλίδες. Ο αρχηγός σας είπε για προστασία της προσκατοικίας οριζόντια, θα είναι αυτό. Όχι, νομίζω ότι μπορεί να έχει κάποιους περιμέτρους. Αλλά του είχε... Τόσο βουλευτή είναι γύρω στα 5.500 ευρώ. Κατάλαβα. Εμένα μου το έχουν πει πολλές φορές. Μπορείς να φανταστείς. Έχει ζήσει ποτέ με 800 ευρώ το μήνα? Μου το λέει ο κόσμος, όχι, δεν έχω ζήσει με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα. Πού να ζήσει? Είναι ο ίδιος άνθρωπος που όταν τον ρώτησαν μετά από 10 χρόνια, 15 χρόνια, τι θα πρέπει να κάνει ένας νέος για να ασχοληθεί με την πολιτική, είπε τουλάχιστον 10 χρόνια να δουλέψει και μετά αυτή την πολιτική. Ο άνθρωπος που δεν δούλεψε μία μέρα στη ζωή του. Δεν δούλεψε, δεν εργάστηκε, τον διόρισαν
σε ένα φαντς εκεί στην Αττική Τράπεζα, κρατική τράπεζα τότε, ο Καρατζάς, ο Σιμίτης και ο μπαμπάς του. Έτσι οι παπάδες, όπως και αυτός βοηθάει τα παιδιά, τα πούμε, η κόρη του είναι σε CBC για να έχει το βιογραφικό της, ο γιος του είναι ευρωβουλευτής. Αυτά δεν ενοχλούν κάποιους. Θα μπορούσε και εγώ και η ευρωβουλευτής πήγε και δουλεύει στον ευρωβουλευτή. Τώρα πότε πάει ο Θεός. Θα μπορούσα να το κάνω και εγώ. Δεν τα κάνω αυτά όμως. Αν επιτρέπετε εσάς το παιδί. Στον ιδιωτικό τομέα καμία σχέση με μένα. Τέλος. Αποφάσισε, τελείωσε τις σπουδές και δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα. Ούτε ασχολήθηκα, ούτε δεν ήταν ευρωβουλή να πέντε προκάματα, ούτε την προετοιμάζω για να γίνει βουλευτής και υπουργός. Όπως κάνουν για το νέο παιδάκι, όπως είμαι η μητέρα του. Παντιλαμβάνω, η μητέρα είναι η κυρία Μαρέβα. Που σε μια κουβέντα που κάνανε και λέγανε ότι έρχεται η ώρα του Μπακογιάννη, λέει α, προηγείται ο Κωστάκης. Ο Κωστάκης είναι ο γιος. Για να καταλάβετε πως μιλάω τις καρέκλες. Το δικό σου το παιδί είναι δημοκράτη, πάνε παρακάλα να πάρεις 200 ευρώ επίδομα. Πάνε παρακάλα. Πήγαινε να παρακαλάς. Πήγαινε. Και για πρώτη φορά με βλέπετε, κύριε Παγιακόπουλε, να μιλάω έτσι προσωπικά με τον κύριο Πρωθυπουργό. Και το κάνω γιατί 4 χρόνια ήμουν πολύ σοβαρός, μετρημένος και δεν έκανα ποτέ προσωπικές επιθέσεις. 4 χρόνια με έβριζαν, με λιδωρούσαν, βάζουν τα δικά τους μέσα να με ξεσκίζουν ηθικά, πολιτικά, κοινωνικά και να λένε ψέματα συνεχώς. Επειδή λοιπόν ξεπέρασε το όριο της ανοησίας και έχουν φύγει πλέον σε άλλα όρια και επίπεδα οι κύριοι, θα απαντώ από εδώ και στους προσωπικά και εγώ. Όποτε με καλούν, θα τους εκθέτω προσωπικά. Θα λέω δηλαδή, η κόρη του Πρωθυπουργού εργάζεται στη CBC. Η CBC είναι η εταιρεία που έχει πάρει τα όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδος. Της Αθήνας κυρίως. Τα έχει πάρει όλα. Συμπτωματικό είναι, δεν είναι παράνομο. Σύμπτωση είναι. Τι άλλο έχει η CBC, να ψάξουμε λίγο, που έχει εμπλακεί σε μια μεγάλη εταιρεία σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα. Μία από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα. Πού άλλο έχει εμπλακεί η CBC, λέω τώρα εγώ. Είναι μια εταιρεία που εμπλέκει στην ενέργεια, όπου κορονομάνει πάρκο ενέργειας. Πού άλλο έχει εμπλακεί η CBC και σε άλλες δουλίτσες που αφορούν με funds. Για να ξέρουμε τι γίνεται. Έτσι, συντοματικό είναι αυτό. Η συντοματικό είναι ότι ο υπουργός πήγε και έβαλε το παιδί του να εργάζεται στον ευρωβουλευτή δίπλα των Ισπανών. Όλα τυχαία είναι αυτά, κύριε Παγιακόπουλε. Έτσι, αφού το πάμε προσωπικά λοιπόν, θα προσωποποιήσουμε την αντιπαράθεσή μας. Για να δούμε τελικά ποιος εργάστηκε, ποιος έχει χρήματα, ποιος πληρώνει εφορία και ποιος συντίζεται από το δημόσιο. Γιατί η δική μου οικογένεια δεν συντίστηκε ποτέ από το δημόσιο. Ενώ η οικογένεια του κ. Πρωθυπουργού συντίζονται όλοι σχεδόν από το δημόσιο και όλοι βρουν το δημόσιο. Ή έμεσα ή άμεσα συντίζονται, έτσι. Και ακόμη και η ΜΚΟ που έχει κάποια συγγενείς του, συντίζονται και αυτές τις πλαγιές οδού, παίρνει επιδόματα, επιδοτήσεις από το δημόσιο, από την Ελλάδα, δεν ξέρεις. Τι να κάνουμε. Καλά, τώρα θα μου επιτρέψετε να πω. Ξέρετε, ο κύριος Αλέκος Αλαβάνος, ο πρώην του ΣΥΡΙΖΑ, με τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, τον πρώτο σε ψήφου της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώτο εκεί πέρα στην περιοχή του, έχουν ΜΚΟ παρέα. Το διέφυγε. Όχι, εγώ το ξέρω από το διέφυγε. Μπορεί να την κλείσανε. Ναι, είπε ότι απεχώρησε. Ήτανε μαζί όμως, κύριε Πρόεδρε. Να μην κάνουν μια δουλειά οι άνθρωποι. Κακό είναι. Η δουλειά είναι ντροπή. Δηλαδή κάνανε το θέατρο εκεί να σφαχτούμε, δεν θυμάστε εκεί. Η δουλειά είναι ντροπή, κύριε Παγκυρακόπουλε. Δουλεύαν οι άνθρωποι. Όχι, ο Χατζηδάκης είναι εργατικός άνθρωπος. Δουλεύει από μικρό παιδί, τον ξέρω. Με το που τελείωσε το στρατό, δεν ξέρω αν πήγε στρατό. Έγινε ευρωβουλευτής λίγο αργότερα, μετά με παδάπια κλπ. Λίγο ευρωβουλευτής, λίγο βουλευτής, λίγο μετά υπουργός. Μέχρι να πεθάνει αυτός, μέχρι να θελήσει ο ίδιος του να φύγει, θα είναι υπουργός. Δεν γίνεται. Θα είναι υπουργός μια ζωή. Και το παιδί του αγρότη, κτηνοτρόφου, συνταξιούχου, του μικρομεσαίου, το παιδί του ανθρώπου που παλεύει να του σπουδάσει δεν έχει καμία ευκαιρία στη ζωή. Να του ψηφίζετε και να του χαίρεστε. Δεν πάει αλλιώς. 25 Ιουνίου καταλάβετε το. Η μόνη λύση είναι η ελληνική λύση. Ψηφίστε ελληνική λύση. Βλέπετε την πόχη τη ζωή του. Και χρειαζόμαστε υπόπτες, κύριε Παγιακόπουλε. Μας κλέψαν μισή μονάδα. Χρειαζόμαστε υπόπτες στις εκλογές. Ένα τηλέφωνο. Πάρτε και πείτε ρε παιδιά, θέλω να βοηθήσω. Ένα τηλέφωνο. Θέλω να γίνω υπόπτες. Την ημέρα εκείνη, ρε παιδιά, πηγαίνετε να καταγράψουμε τις ψήφους που τα ξέρουμε τι μας κλέψανε και τι μας κλέψανε. Είναι αυτό που λέμε εκλογικός αντιπρόσωπος, έτσι. Ο υπόπτης έχει μεγαλύτερη αρμοδιότητα από τον εκλογικό. Δηλαδή μπορεί και να μπει, τι κάνετε εδώ. Ο εκλογικός αντιπρόσωπος είναι σε ένα εκλογικό τμήμα και εκεί. Ο υπόπτης πηγαίνει και σε δεύτερο και σε τρίτο και σε τέταρτο. Είναι και στην καταμέτρηση. Είναι. Εκεί υπάρχει ένα θέμα, ξέρεις. Δεν μπορείς να ταυτόχρονα σε δύο. Γι' αυτό σου είπα στα Βρασνά, ας πούμε, είχαμε 4 εκλογικά τμήματα στο χωριό. Στα 2 εκλογικά τμήματα που ο υπόπτης πρόλαβε και έκανε καταμέτρηση, είχαμε 17 στο ένα εκλογικό τμήμα, 7 στο άλλο. Στα άλλα 2 που ήταν δίπλα απέναντι, 0-0. Και άκυρα τα περισσότερα. Μάλιστα. Δεν κλέψανε, παιδί μου. Όπαπα, δεν κάνανε οθεία, τίποτα. Απλά δεν μιλάνε οι υπόλοιποι. Εμείς θα μιλάμε συνεχώς. Θέλουν, δεν θέλουν. Γι' αυτό και έχει μένος ο κ. Μητσοτάκης με την ελληνική λύση. Μένος έχει. Από το 19 έχει βγει.